να πάμε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, που γιόρτασε με επιτυχία την Παγκόσμια ημέρα αφήγησης. Είναι πολλές οι δράσεις που πραγματοποιούν εκεί οι υπεύθυνοι της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Τις προβάλλουμε μέσα από ζωντανές συνδέσεις, καθώς τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν είναι ξεχωριστά, είναι όμορφα, αλλά κακά τα ψέματα υπάρχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Οπότε, γιόρτασαν λοιπόν εκεί την Παγκόσμια Μέρα Αφήγησης, διαβάζοντας το βιβλίο «Η Ελληνική Επανάσταση» του 1821. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Και θέλω να πάμε στον Ιωάννη Μουντογιανάκη, τον βιβλιοθηκονόμο και επιστημονικό συνεργάτη της ΟΑΚ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και που στηρίζετε για ακόμα μία φορά έμπρακτα το έργο μας. Δική μας η χαρά. Είναι μία δράση φιλαναγνωσίας και για μικρούς και για μεγάλους. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 του μήνα. Αναφορικά με την ανταπόκριση, και μετά πάμε λίγο σε πιο ουσιώδη, στο πρακτικό κομμάτι, ποια ήταν? Καταρχάς, πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικές δράσεις. Έχουμε την λέξη φιλαναγνωσίας για παιδιά, γενικό τίτλο Σάββατο στη βιβλιοθήκη της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης. Και η δεύτερη είναι η φιλαναγνωσία για ενήλικες που έχουμε, την οποία μας επισκέφθηκε ο κύριος Βαγγέλης Κακατσάκης, ο λογοτέχνης, και μιλήσαμε για το βιβλίο του «Πότε στα κάμε ξεστεριά». Για τα παιδιά μιλήσαμε για την Ελληνική Επανάσταση 1821, το παιδικό βιβλίο του Φίλιππου Μανδηλαρά. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε λίγο με τα παιδιά, το πώς αντιλαμβάνονται την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου του 2021, ποιες απορίες λύσατε και ποιες απορίες προέκυψαν μέσα από την ανάγνωση του βιβλίου? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι βιβλία παιδικά και μάλιστα παραμύθια για το 1821 δεν είναι πολλά. Αυτό του Φίλιππου Μανδηλαρά είναι ένα από τα πιο δυνατά βιβλία, θα έλεγα, της εμπορικής αυτής κατά βάση σειράς, το οποίο έχει και άλλα βιβλία, όπως για τον Καραϊσκάκη, για την Μπουμπουλίνα, για τον Κανάρη, τα οποία τα έχουμε στη βιβλιοθήκη και κάθε χρόνο τέτοια εποχή διαβάζουμε ένα βιβλίο. Τώρα, η σειρά αυτή φυσικά έχει σκοπό να διηγηθεί σαν παραμύθι στα παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, στιγμές από την ιστορία του τόπου μας και της Επανάστασης του 1821. Αυτό, κατά την άποψή μου, δυσχεραίνει λίγο το έργο του αφηγητή, του εκπαιδευτικού, του γονέα, γιατί τα παιδιά, όπως πολύ σωστά είπατε, έχουν πολλές απορίες. Μία απορία είναι ποιος είναι ο καλός και ποιος είναι ο κακός. Εδώ θα πρέπει να απαντήσουμε με πολύ αντικειμενικό τρόπο για να μην δώσουμε και τα λάθος μηνύματα. Όπως επίσης το έργο του αφηγητή γίνεται εξαιρετικά δυσκολότερο όταν καλείται να ερμηνεύσει συμπεριφορές ανθρώπων και ειδικότερα της Επανάστασης 1821 και να αιτιολογήσει πράξη εξαιρετικής βίας, έτσι. Σωστά. Οπότε σωστά. Είναι όταν μιλάμε με παιδιά και αφηγούμαστε τέτοιου είδους βιβλία, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα παιδιά φυσικά είχαν απορίες, φυσικά γνωρίζουν την ιστορία και από το σχολείο, όμως η φιλαναγνωσία σε έναν άλλο χώρο, στη βιβλιοθήκη μάλιστα, που είναι ένας χώρος πολιτισμού, πάντα τους γεννούνται και καινούργιες απορίες και πάντα προσπαθούν να ταυτιστούν βέβαια και με τους ήρωες. Είμαι σίγουρος ότι θα προγραμματίσετε και το επόμενο διάστημα μία ανάλογη πρωτοβουλία στο μέτωπο των δράσεων που έχετε αναλάβει τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο χρονικό διάστημα, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, με το καλό να τα ξαναπούμε, να σας φιλοξενήσουμε και να μας μεταφέρετε αυτές τις ωραίες εικόνες. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Φυσικά να σας πω ότι την ημέρα της 25 Μαρτίου, το απόγευμα στις 7, στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, θα γίνει παρουσίαση, μουσική εκδήλωση με αφιέρωμα στα Θούρια του Παύλου Βλαστού, που συνεργανώνει η Μητρόπολή μας, Κισάμου και Σελήνου, ο Δήμος Πλατανιά, ο Δήμος Κισάμου και η Ορθοδοξική Ακαδημία Κρήτης. Θα είναι ανοιχτή για όλους και σας περιμένουμε. Να είστε καλά, χαιρετισμούς.